Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας, καθώς πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Χαλίφα Χαφτάρ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή. Στο σημείο βρίσκεται ο Νίκος Αρμένης, ο οποίος έχει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκο. Βίκη, κυρίες και κύριοι, περίπου 40 λεπτά κράτησε αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ. Βγαίνοντας, ο κύριος Χαφτάρ δεν έκανε δηλώσεις. Ήταν μαζί του ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Χαφτάρ μίλησε με τον Πρωθυπουργό, μίλησε μαζί του και στο Υπουργείο και τώρα θα μας επιτρέψετε να πάμε να του παραθέσουμε γεύμα. Πάντως, να σας πω ότι οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών και ότι το γεγονός ότι επέλεξε ο κύριος Χαφτάρ να έρθει στην Αθήνα πριν τη διάσκεψη του Βερολίνου λέει κάτι. Λέει ότι η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης, ότι αποδεικνύουμε ότι είμαστε στο κέντρο των αποφάσεων. Μένει τώρα να δούμε τι θα αναφέρει η ανακοίνωση που θα βγει, η σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Νίκο, να μας πεις αν γνωρίζεις αν έχει γίνει και το τηλεφώνημα με την καγκελάριο Μέρκελ που προανήγγειλε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Φυσικά και έχει γίνει το τηλεφώνημα. Έγινε γύρω στις 11 το πρωί και αναμένεται επίσης ενημέρωση αναλυτική επ' αυτού. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλες οι πλευρές ότι δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό το κυρίως θέμα, αλλά είναι και τα θέματα της ασφάλειας στην περιοχή. Προγραμματίζεται όμως και ένα ταξίδι με σημασία, Νίκο, στην Σαουδική Αραβία, μια χώρα επίσης αποκλεισμένη από την διάσκεψη αυτή του Βερολίνου. Ακριβώς, αρχές Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις των δύο χωρών, άλλωστε, είναι σε πολύ σε άριστο επίπεδο και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γεύμα, λοιπόν, από εδώ και πέρα έχει το πρόγραμμα του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, σύμφωνα με πληροφορίες παρουσία και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο, στις 10.30 το πρωί, συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Ακολούθησαν δηλώσεις του Νίκου Δένδια, όπου άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο η Ελλάδα να βοηθήσει την Λιβύη με την αποστολή ελληνικών δυνάμεων. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη. Είτε με την συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η ανακοχή, είτε με την συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων και της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη. Αυτή ήταν η δήλωση του Νίκου Δένδια, κυρίες και κύριοι. Εμείς παρακολουθούμε την επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην χώρα μας. Να θυμίσουμε ότι έφτασε χθες αργά το βράδυ υπό άκρα μυστικότητα και δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μόλις 2-24 ώρα πριν από την κρίσιμη διάσκεψη στο Βερολίνο. Για οτιδήποτε νεότερο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας.